Τώρα θα κάνω σκοποβολή. Πας τα καλά σου, καλέ. Πότε το πήρες το όπλο? Δεν είναι δικό μου, καλέ. Της από κάτω είναι. Πήρε η από κάτω όπλο? Ναι, άκουσε τον Καρατζαφέρη. Πρέπει να πάρουμε όπλα και να πυροβολιόμαστε μεταξύ μας. Με τους ληστές δηλαδή. Είδες ληστή, μπαμ, μπαμ. Είπε ο Καρατζαφέρης να πάρουμε τα όπλα. Ναι. Τον άκουσα κι εγώ. Δηλαδή, να μην πάρουμε την αστυνομία καθόλου τηλέφωνο? Και την αστυνομία, εγώ ξέρω ότι αν την πάρει τηλέφωνο, σε μισό λεπτό ή σε ένα λεπτό έρχεται. Ναι, δηλαδή μέχρι να κατεβάσει το ακουστικό θα έχει σπάσει την πόρτα και θα έχει μπει μέσα στο αστυνόμο. Καλά, είσαι. Έτσι λέει ο αρμόδιος. Τι λέει ο αρμόδιος στην Ελλάδα? Το μόνο που δεν ισχύει είναι αυτό που λέει ο αρμόδιος στην Ελλάδα. Και ο κλέφτης που θα μπει μέσα, μαλάκας είναι. Θα περιμένει να πάρει εσύ τηλέφωνο στην αστυνομία. Αν έρθει πάντως η αστυνομία, αν πάρεις, θα έρθει η αστυνομία σε ένα λεπτό. Αν το σηκώσουνε. Πρώτα το τηλέφωνο. Ποια αστυνομία να έρθει, Μανούλα? Σαν πως γίνεται μία ή δύο ληστείες. 1000 ληστείες το λεπτό. Η αστυνομία έτσι λιώς φυλάει αυτούς, τους άλλους. Τους περί μη ευθύνης. Αυτούς εμείς θα φυλαγόμαστε μόνοι μας. Ναι, αλλά εσύ γιατί πήρες το όπλο της από κάτω, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Αυτή δεν μπορεί να πυροβολήσει, είναι αλήθωρη. Θα πατήσει το κουμπί! Ποιο κουμπί θα πατήσει? Εδώ έχουμε βάλει όλοι ένα κουμπί. Τι είναι αυτό το κουμπί? Έχουμε περάσει κουμπί στην πολυκατοικία. Σε όλα τα διαμερίσματα? Σε όλα τα διαμερίσματα πατάω εγώ το κουμπί αυτό και όλα τα διαμερίσματα ξέρουν ότι μπήκε ληστής μέσα. Στο σπίτι μας. Και θα πλακώσω 40 πιστολέρο εδώ στην πόρτα. Τι λέμε τώρα, καλή, οργανωθήκαμε. Κάθε πρωί ανεμένουν όλες οι γριές επάνω στην ταράτσα και κάνω σκοποβολή. Εκτός από μία την καημένη. Που στον τρίτο σκοτώθηκε μέσα στη νύχτα. Τι? Σηκώθηκε να κατουρίσει και την πυροβόλησε ο γαμπρός της. Την πέρασε για ληστή. Καημένη. Κάμα ρε τώρα με την πέρασε για ληστή. Το ξέρω, τον είδα εγώ αυτό στο γραφείο τελετών εδώ στη γειτονιά μας. Αυτό που έχουμε, αυτό που λέει μη γελάς στο τέλος, εμένα θα έρθεις. Το γραφείο τελετών δεν έχουμε ένα που λέει ταμπέλα μη γελάς σε μένα. Σε μένα στο τέλος θα έρθεις. Αυτό. Το θυμήθηκα. Τον είδα εγώ μέσα που κανόνιζε τις πεθαράς του, τις χειδίες. Ναι. Του δείχνε κάσες αυτός και δεν μ' αρέσει. Όλες ακριβές. Και στο τέλος τον ευρίασε ο τελετάρχης και του λέει τι να κάνω, τις περάσω δύο χερούλια της γριάς να τελειώνουμε. Και τις πέρασε δύο χερούλια και την έστειλε. Με δύο πόμολα έφυγε η γριά. Σαν κομμωδίνο, ρε παιδί. Φαινόταν δεν την ήθελε την γυναίκα. Μπορεί και να μην το συνέφερε κιόλας. Τι να μην το συνέφερε? Άμα τα φάρμακα, ρε παιδί μου, κοστίζουν παραπάνω από τη σύνταξη. Δεν είναι ο γέρος καλή επένδυση. Και τι κάνεις τότε? Τον πας σε ένα γυροκομείο και τον αλλάζεις. Αφήνεις το δικό σου το γέρο που έχει πολλά φάρμακα και παίρνεις έναν άλλον. Σε καλύτερη κατάσταση τον πας σπίτι. Με λιγότερα φάρμακα. Αυτή είναι σήμερα μια καλή επένδυση. Τι μου λες? Θα μου το κάνεις τώρα κερατά. Λέγε, θα μου το κάνεις? Γι' αυτό δεν θέλω το όπλο εγώ, γιατί ξέρω θα αρχίσουν αυτοί οι εκβιασμοί. Να σε επιδάω με το περίστροφο, πώς το βλέπεις? Θα αρχίσει ένας απειλεί τον άλλον. Ας το όπλο κάτω. Και αν πει ο ληστής εδώ μέσα, τι θα κάνουμε? Θα τον αφήσουμε να ψάξει, τι θα κάνουμε? Και αν βρει κάτι αυτός, κλέβουμε κι εμείς. Πας καλά, μωρέ, θα του δείξει το λογαριασμό της ΔΕΗ, θα του δείξει το λογαριασμό τότε, θα ανοίξει το ψυγείο να δει τι έχουμε μέσα, θα καταλάβει. Μαλάκας είναι ο άνθρωπος. Αφού όλες οι τηλεοράσεις λένε ότι όλοι οι Έλληνες έχουν τα λεφτά στα σπίτια τους. Σαν να του λένε του κλέφτη, δηλαδή πήγαινε κάτι θα βρεις. Μην τους βάζει για το κράτος, φοβάμαι. Επίτηδες. Τους θέλει για να μας τρομάξουν. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω να γεννάνε τα λεφτά πίσω στις τράπεζες από τα σεντούκια. Τώρα που είπαν ότι θα τα παίρνει εφορία κατευθείαν από την τράπεζα, θα πάνε όλοι να τα σηκώσουν. Αυτή η καταστέμα της τράπεζας. Βέβαια. Εγώ πάντως, άμα έρθει η ληστής, θα πάρω την αστυνομία, στο λέω, εγώ όπλα δεν. Ναι. Και θα τρέξει αμέσως. Αγάπη μου, γιατί κλέβουνε? Γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να έρθει ποτέ η αστυνομία. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί. Τόση αστυνομική, μωρέ, που είναι στις πορείες. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί, με τρελαίνεις. Αυτοί είναι κουρασμένοι, καλέ. Είναι πτώματα από το ξύλο που ρίχνουνε κάθε μέρα. Θα πάνε το βράδυ να κυνηγήσουν τους ληστές. Καταρχήν δεν έχουν βενζίνη μέσα τα αυτοκίνητα. Τι λες? Τι λέω? Δεν κλέψαν τη Βασιλική απέναντι και τη ρώτησε ο αστυνομικός από πού μπήκαν οι κλέφτες. Ανοίξαν το μπατζούρι. Ωραία της λέει. Πάρτε το μπατζούρι και ελάτε στην αστυνομία να δούμε τα αποτυπώματα. Γιατί εμείς δεν έχουμε βενζίνη να έρθουμε μέχρι εκεί.
Μόνο άμα τους πληρώσει τη βενζίνη έρχονται. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου, γίνονται αυτά στη χώρα αυτή. Θεέ μου, τι θα κάνω πάλι σήμερα το βράδυ. Πάλι δεν με πιάνει ύπνος. Κάτσε λίγο να μιλήσουμε λίγο. Θες να μιλήσουμε λίγο. Κάτσε λίγο να σου πω. Να σου πω τι με απασχολεί εδώ και πολύ καιρό. Κάτσε, ηρέμησε σιγά-σιγά. Να τα πάρουμε να δούμε τι διάλεξα μας. Δεν μου λες, στην προηγούμενη ζωή εγώ τι μπορεί να ήμουνα. Μουγκή. Και πού το βασίζεις αυτό? Το βασίζω ότι σε αυτή τη ζωή δεν το κλείνεις καθόλου. Δεν το βγάζεις το σκασμό, κλείσου το επιτέλους. Το ξέρεις χτες ότι τρεις μουγκοί μιλήσανε σε μία ουρά στη ΔΕΗ από τα νεύρα τους? Ψέματα λες, είμαι κάτι σάιπνο. Πού να σου το ορκιστώ. Ο πρώτος μουγκός είπε δύο λάμπες έχω, παλιό μαλακοπίτουρες. Ο δεύτερος είπε θα σου απαυτώσω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και ο τρίτος μουγκός είπε στον τέταρτο όροφο που με στέλνετε να πάω, είναι η ταράτσα. Μαλάκες είστε! Το στέλνουν τον άνθρωπο στην ταράτσα. Να του βάλουν μία σφραγίδα. Θαύμα! Μιλήσε και μουγκή. Έχει τα καλά των μνημόνιων, για φαντάσου. Φαντάσου τι κατάσταση έχουν φέρει στους ανθρώπους που ανοίξει μια φορά το στόμα και αρχίζει και βρίζει κατευθείαν. Καλεμωρό γεννήθηκε προχτές, με το που βγήκε και είδε, φώναξα στο διάλογο να πάτε όλοι και ξαναμπήκε μέσα. Μέσα. Ναι. Τέτοιο πράγμα. Ωραία. Τα πες, πέφτω τώρα. Πω, κάτσε λίγο, λυπήσουμε. Ωραία, Παναγία. Λυπήσουμε, δεν πέφτω. 10 λεπτά. Ναι. Εντάξει, 10 λεπτά και θα κοιμηθώ. Εντάξει. Να σου πω. Εγώ τι μπορεί να ήμουν στην προηγούμενη ζωή? Κανένα γκογκομπόι θα ήσουν. Που πήγες με πολλές στην προηγούμενη ζωή και γι' αυτό σε αυτή τη ζωή δείχνεις ένα στη χάσκη στη φέξ. Τι νοείς άλλο? Έναν αλαλέοντος. Τον θυμάσαι. Βέβαια καλέ. Το θυμάσαι, αφού αργεί να έρθει τόσο πολύ ο επόμενος. Ζεις με τις αναμνήσεις. Σου καρφώνεται στη μνήμη ο προηγούμενος. Αλλά εμένα με ρωτάς που θέλω σαν γυναίκα να χάσω το λογισμό από το πες βγες. Άιντε από εδώ. Ναι, άιντε από εδώ. Στην επόμενη ζωή, μην τα θες όλα σε αυτή τη ζωή. Δεν θέλω στην επόμενη ζωή, σκέφτομαι και τον επόμενο. Mm. Είσαι τριχορτασμένη από μένα. Ξυπνάδες. Να τη δείξεις και ο επόμενος. Ναι, ναι. Και δεν μου λες όλοι αυτοί οι άνεργοι τι ήταν στην προηγούμενη ζωή? Ανθρακορίχη που αποφάσισε παπανέλη τους ξεκουράσει αυτή τη ζωή. Πού το ξέρεις, μπορεί να δουλέψουν πάρα πολύ στην επόμενη ζωή. Με το μνημόνιο που υπογράψαν, ούτε στη μεθεπόμενη θα δουλέψουν. Γιωργάκη, τι μπορεί να ήταν στην προηγούμενη ζωή? Ο Αϊνστάιν. Του το έδωσε όλο στην προηγούμενη ζωή και γι' αυτό σε αυτή τη ζωή του λέει τίποτε. Τελείωσες εσύ. Αχ, Παναγία μου. Σε παρακαλώ, λυπήσου μας, πάρτο να μην τον βλέπω το βλάκα. Έφυγε μωρέ, τελείωσε, έχει το Βενιζέλος, τελείωσε αυτό. Και ο έξυπνος με τον βλάκα δεν έχουν τον ίδιο ορίζοντα. Εγώ πιστεύω ότι ο Βενιζέλος θα το στύψει το τιμόνι αριστερά, το πιστεύω αυτό. Άιντε. Θα το ξανακάνει αριστερό το κόμμα, θα μου το δείτε. Πας καλά, καλέ. Όταν γίνει γυναίκα πουτάνα, μαζεύεται ξανά στο σπίτι. Τι χαζά είναι αυτά. Αφού να ξαναγίνει αριστερό κόμμα. Αφού τον Ιούνιο θα ξανακόψουν οι μισθούς, συντάξεις πάλι, πιο αριστερό κόμμα. Τα ξυλώσαν όλα. Εδώ πήγε ο Σαμαράς να τους το παίξει λίγο αριστερός και τον χώσαν μέσα στην κυβέρνηση να του θυμίσουν ότι είναι δεξιός. Α, αισθάνθηκε αριστερός ο Σαμαράς. Γι' αυτό μάζεψε ο ακροδεξιός για να ισορροπήσει λίγο, φοβήθηκε ότι αριστέρεψε. Τι ακούμε? Ο Καρατζαφέρης θα κατεβάσει τον αδελφό του τον Άδωνη σε εκλογές. Τον αδελφό του Άδωνη θα το πάει σε εκλογές στο Λεωνίδα? Ναι, ναι, τον Λεωνίδα, ναι. Τον πιο βλαμμένο? Ναι. Ας κατεβάσει και το Πασόκ την Ευγενία να έχουμε να διαλέγουμε. Φαντάζεσαι να βγει ο Λεωνίδας και να χάσει ο Άδωνης, το φαντάζεσαι αυτό? Φαντάζεσαι να χάσουν και οι δύο και να τους έχει ο αυτιάς και να κλαίνε κάθε Σάββατο Κυριακή στο Αυτό είναι χειρότερο. Αυτό είναι χειρότερο. Αυτό είναι πολύ χειρότερο. Αυτό είναι πολύ χειρότερο. Να μην μπορεί αυτός ο λαός να ξεχωρίσει τον βλάκα, ε! Μιλάς εσύ μόνο που δεν ξεχωρίσει τον Γιώργο. Εγώ το Γιώργο. Που είχε αυτό το κοινό το βλέμμα, το κατήγητο, δεν τον έβλεπες. Καλή στον Παπαδρό, έβγαινε με παρέστηνε το DNA τώρα, του πατέρα του. Εκεί την πάτησα. Είπα μέσα μου, δεν μπορεί, κάτι θα έχει πάρει από τον πατέρα του. Ενώ με είχε προειδοποιήσει ο Γιώργος. Αυτό δεν μπορώ να τι πω. Τι είχε προειδοποιήσει, τι σου είπε? Είπε από τον πατέρα μου πήρα μόνο το όνομα. Δεν είπε πήρα και τη χάρη.
τη χάρτη πρόσθεσε μόνη μου, εγώ. Από το μυαλό μου. Τελικά είχε πάρει μόνο το όνομα. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αυτό που λέμε απλή συνωνυμία. Καμία σχέση. Τα ξεχαρβάλω σε όλα. Αφού οι τράπεζες θα ξαναπάρουν λεφτά, είπε ο Βενιζέλος. Και? Και τι, δεν θα μας ξαναδανείσουνε. Το πρόβλημα, είπε ο Καψής, είναι να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, άμα φτάσουμε στα 200 ευρώ ο μισθός, τότε θα έρθουν οι ξένοι να επενδύσουν. Και στην Κροατία που είναι 200 ευρώ, γιατί δεν πήγαν εκεί να επενδύσουν? Που είναι 200 ευρώ ο μισθός. Θέλω τα 200 ευρώ να είναι ελληνικά οπωσδήποτε. Τους δίνουν κροατικά. Ας πάνε εκεί. Γιατί δεν επενδύουν εκεί που είναι η μισθή χαμηλή? Γιατί πάνε στις δικές χώρες επειδή. Μην με τρελαίνεις, δεν βλέπεις, τραβήσε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ένας που έχει κλείσει το μαγαζί του, αν δεν το ξαναδανείσουνε. Τι είναι μωρέ, το μαγαζί να το ανοίξει να το κλείνεις. Το πουλί να το βγάζει στο φορμάκι, να το βγάζει να το βάζει μέσα. Η ψυχολογία αυτά με το κλείσει το μαγαζί, το ξανανοίξει πάλι. Τι είναι το μαγαζί φερμοάρ, το ανοίξει, βγάζει έξω από το κατουράς και φεύγεις. Έχουμε διαλυθεί ψυχολογικά. Δεν μπορεί να ρεμίσει ο άνθρωπος. Πάνε και σου φέρνουν με τα αυτοκίνητα τους υπουργούς και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στον κόσμο. Έχει ρημώσει η πόλη. Είμαστε ένα πέραν το νεκροταφείο. Καλή, ποιος τους πιστεύει? Τους έχουν πάρει πρέφα όλοι. Δεν σταματάει τίποτε. Δεν είμαι αγανακτισμένη. Είμαι αποφασισμένη. Τελειώσαν οι αγανακτισμένοι. Τελείωσε. Τώρα οι αποφασισμένοι. Τέλος.